Συνδυασμένη επίθεση με ντρόνς και τροποποιημένο πύραυλο S-200 κατά της πόλης Καλούγα και της περιφέρειας της Τούλα, νοτιοδυτικά της Μόσχα, πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί. Το ρωσικό ΙΠΑΜ ανακοίνωσε πως ο πύραυλος καταρρίφθηκε, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που οι Ουκρανοί επιχείρησαν να χτυπήσουν με πύραυλο τόσο βαθιά σε ρωσικό έδαφος. Η Καλούγα απέχει μόλις 160 χιλιόμετρα από τη ρωσική πρωτεύουσα. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και θύματα. Уходим. Это салют или что это? Кать, зови Ирку. Как это мой? Мами, филуха начинается. Не знаю. Μέχρι σήμερα η πιο βαθιά ουκρανική πυραυλική επίθεση είχε συμβεί στα τέλη Ιουλίου, όταν χτυπήθηκε η μικρή πόλη Ταγκαρόγ, 40 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα στη Νότια Ρωσία. Νωρίτερα υπήρξε μαζική ουκρανική επίθεση με ντρόνς κατά της Χερσονήσου της Κρυμαίας, όπου οι Ρώσοι, όπως ανακοίνωσαν, κατέριψαν 42 από αυτά. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται πως έπληξαν στόχους στη Σεβαστόπολη και στη Σιμφερόπολη. Οι επιθέσεις των Ουκρανών σε ρωσικό έδαφος έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, αν και δεν μπορούν να προξενήσουν καταλυτικές ζημιές στις ρωσικές στρατιωτικές υποδομές, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν προκαλέσει εντύπωση, ενώ κάποια πλήγματα ήταν εντυπωσιακά, όπως η καταστροφή του ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού αεροσκάφου στην Πόλεβ 22 στην Αγία Πετρούπολη.